Καλησπέρα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Βλέπω εδώ αγαπημένους ανθρώπους, συνεργάτες, τόσα χρόνια και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από επιστήμονες ανθρώπους, οι οποίοι ιδιαίτερα στον τόπο μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Εγώ θα αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία και μια προσπάθεια που έχει γίνει με πρωτοβουλία από την Επίδαυρο και ιδιαίτερα από τον κύριο Λαμπλουδάκη, τον οποίο θα έχετε και θα έχουμε όλη την ευκαιρία απόψε να μας αναλύσει όλα αυτά τα οποία η εμπειρία του και οι γνώσεις του έρχονται να συμπληρώσουν την προσφορά των ασκητηριών διαχρονικά στον κόσμο. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Για μένα προσωπικά ήταν μια έκπληξη η θεματολογία της σημερινής ημερίδας. Γιατί δεν είναι κάτι σύνθετο στην περιοχή μας. Βέβαια, υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να αναπτύξουν αυτά τα θέματα, τα οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια και για την ιστορία της χώρας και για την ιστορία της διεξέλιξης ιατρικής διαχρονικά. Χαίρομαι που σήμερα εδώ εξαιρετικοί εισηγητές βρίσκονται μαζί με τον κύριο καθηγητή και οι κυρίες βέβαια, και θέλω να συγχαρώ τον Ιατρικό Σύλλογο, διότι είναι πολύ στοχευμένη αυτή η σημερινή μέρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την οργάνωση αυτής της ημερίδας. Άλλωστε, είναι μέσα στα καθήκοντα και στην αρμοδιότητα, αλλά και στο περιεχόμενο των Ιατρικών Συλλόγων. Οι αρχαιολόγοι ασχολούνται με τα ευρήματα, οι γιατροί μπορούν ουσιαστικά να εξειδικεύσουν, να αιτιολογήσουν και να ανιχνεύσουν τα ευρήματα, καθότι αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικές πλέον σχολές και αντιλήψεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες. Ήδη η εποχή του Ασκληπιού ουσιαστικά είχε ως ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας τους ιερούς τόπους. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, κύριε Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου Βασίλη Ψυχογιού, Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, για να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση της ιατρικής κοινότητας του νομού μας, που στόχο έχει να καταδείξει τη στενή σχέση της ιατρικής και της αρχαιολογίας, δύο επιστημών που διακονούν την ανθρώπινη ψυχή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να περιβάλλομαι σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα ομιλητών από δύο διακεκριμένους επιστήμονες, τον ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, και την αναπληρώτρια καθηγήτρια μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ιδίου Πανεπιστημίου, κυρία Μαρία Γαζούλη. Του Ασκληπιού στηρίζεται στις ενσφράγιστες κεραμίδες στέγης που βρέθηκαν στην ανασκαφή και αναφέρουν το όνομα του Θεού. Πολύ κοντά στο ναό, ο οποίος πιθανόν ιδρύεται στον ύστερο 5ο αιώνα π.Χ., βρέθηκε ένας αποθέτης, ο οποίος... Κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, η υγεία είναι το πρώτιστο και μεγαλύτερο αγαθό του ανθρώπου. Για να μιλήσει κανείς για αυτήν θέλει πάρα πολλές ώρες. Για να μιλήσει ειδικά για την ιστορία της υγείας μέσα από τα ασκληπιεία και να ερμηνεύσει τα πράγματα, θέλει ακόμη περισσότερες. Εγώ θα περιοριστώ απόψε στο θέμα της ημερίδας, δηλαδή την διασπορά των ασκληπιείων, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο. Του ασκληπιού από διάφορες ελληνικές περιοχές αναφέρει ένα χρησμό με τον οποίο το Δελφικό Μαντείο επισημοποίησε με το κύρος του το 370 περίπου π.Χ. την εκδοχή της γέννησης του Θεού στην Επίδαυρο. Αν και η έρευνα δεν έχει μέχρι σήμερα καταλήξει κατά πόσο ο Ασκληπιός ήρθε στο νησί απευθείας
με μια πολύ πρώιμη θεσσαλική μετανάστευση από την Θεσσαλία, τον 8ο ή τον 7ο π.Χ. αιώνα.